Λοιπόν, κύριε Παπανάτσιου. Και ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Δόθηκε η ευκαιρία μετά από την τοποθέτηση του κυρίου Χατζητάκη για το υπερπλεώνασμα. Πραγματικά τα έσοδα είναι τα μη παραμετρικά έσοδα. Αυτά που έχουμε πάρει από ένα καλύτερο αποτέλεσμα που προέρχεται από πολλούς δομικούς παράγοντες όπως είναι το σκέλος των δαπανών, όπως και το ΕΦΚΑ λόγω περιορισμών της μαύρης εργασίας και της αύξησης αποσχόλησης, αλλά όπως επίσης είναι σημαντική επιτυχία και στα έσοδα από το ΦΠΑ, όπως ανέφερε και στην ομιλία μου και μου δίνετε την ευκαιρία να καταθέσω τα στοιχεία που αμφισβήτησε ο κύριος Σταϊκούρας προχτές που τοποθετήθηκα στη Βουλή. Πραγματικά, τα έσοδα από το ΦΠΑ από το 2015 μέχρι το 2017 αυξηθήκανε σημαντικά και ένας λόγος από αυτούς ήταν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Και αυτά τα στοιχεία ακριβώς καταθέτω, για να ξέρετε ότι εμείς τα στοιχεία που φέρνουμε και οι τοποθετήσεις που κάνουμε είναι ξεκάθαρα με νούμερα τα οποία και καταθέτω στην Βουλή και δεν ψευδόμαστε όπως μας είπατε. Και ένα άλλο σημείο για την αύξηση του υπερπλεονάσματος και των εσόδων είναι το VDI που όλοι ξέρετε ότι έχει φέρει σημαντικά έσοδα στο πλεόνασμα. Ευχαριστώ. Μέχρι να έρθει στο